Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση». Σε λίγο θα συζητήσουμε τα αγκάθια στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για το νέο επικουρικό ταμείο. Τι απαντά το Υπουργείο στην κριτική της αντιπολίτευσης. Αλλάζουν όλα στην κατάρτιση καθώς και στον ΟΕΕ. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ, ΙΔΙΚΑ.gr ή μέσω του ΟΠΕΚΑ.gr με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TaxNet. Σε 6 διμηνιαίες δόσεις θα καταβάλει και φέτος ο ΟΠΕΚΑ το επίδομα του παιδιού στους δικαιούχους. Η πρώτη και η δεύτερη δόση πιστώθηκε στους λογαριασμούς. Στις 31 Ιουλίου αναμένεται να καταβληθεί η τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος. Την παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που έλεγε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Ζαχαράκη. Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός», παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας «Tourism for All». Τις 80.000 φορολογικές δηλώσεις άγγιξε από τα τέλη Ιουνίου το ημερήσιο πλήθος υποβολών, ενώ η εβδομάδα που διανύουμε έφτασε τις 108.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΕ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 27 Αυγούστου είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Προκειμένου να υπολογιστεί ο φετινός ένφια, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από τις δηλώσεις εισοδήματος. Αν η προθεσμία παραταθεί, τότε το ένφια θα υπολογιστεί αργότερα και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί σε λιγότερες δόσεις από τις προβλεπόμενες. Το Σεπτέμβριο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχει θέσει ήδη σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εργασίας. Τι γίνεται με αυτό το ασφαλιστικό? Έχουμε παρατάσεις και συνεχείς αναβολές. Είδηση πριν από μερικά λεπτά βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας. Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο είχε τεθεί σε διαβούλευση εδώ και αρκετές μέρες, θυμίζω ότι η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 13 Ιουλίου. Ενώ επρόκειτο να κατευθεί αμέσως μετά στη Βουλή, ενδεχομένως περί τα μέσα Ιουλίου, βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι ουσιαστικά επαναχωρεί από τη συζήτηση στην Ολομέλεια και θα το ξαναφέρει προς κατάθεση και συζήτηση βεβαίως μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Πραγματικά μένει να έχουμε και μια πιστική εξήγηση για ποιο λόγο, είναι πρωτοφανές θεωρώ, να κατατίθεται ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση και να μεσολαβεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Να δούμε αν αυτό ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα αντιδράσεων, διότι ήταν αρκετοί φορείς, και επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, λέγανε ότι είναι ένα παρακινδυνευμένο εγχείρημα, ένα τολμηρό σχέδιο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Είχαμε πει και την εκπομπή εδώ αρκετές φορές ότι το κόστος μετάβασης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Με βάση τις αναλογικές μελέτες, τοποθετείται κοντά στα 78 δισεκατομμύρια μέχρι το 2070. Μια πολύ σημαντική δαπάνη, η οποία ενδεχομένως να εγκλωβίζει και τις όποιες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Μένει να δούμε και να έχουμε μια πιστική εξήγηση βεβαίως από την πλευρά των αρμοδίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, Σοφία. Δημήτρης Μπολόφης, ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Φαίνονται, έρχονται αλλαγές από το Σεπτέμβριο όσον αφορά το καινούργιο νομοσχέδιο εργασιακό που βρίσκεται στα σκαριά και αφορά το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αλλάζουν. Φαίνεται τα δεδομένα, αναζητούν εργαζόμενους που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και θα διαθέτουν τις αντίστοιχες δεξιότητες για να μπορούν να βρίσκουν και την αντίστοιχη δουλειά και έτσι να μειώνονται οι δείκτες της ανεργίας. Σε αυτό φαίνεται η χώρα μας να είναι πολύ πίσω, δηλαδή φαίνεται πολλοί να είναι ανεκπαίδευτοι ή δεν έχουν λάβει την κατάλληλη, την άρτια εκπαίδευση. Άρα λοιπόν υιοθετείται ένα καινούργιο σύστημα. Και φυσικά χορηγούνται κίνητρα οικονομικής φύσεως σε διάφορες πλευρές. Το πρώτο κίνητρο αφορά τα ΚΕΚ που θα αναλάβουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση είτε του άνεργου είτε αυτού που εργαζόταν στο παρελθόν αλλά έχει πάυση πλέον να εργάζεται. Θα χορηγούνται μπόνους και θα καταβάλλονται αποζημιώσεις σε τρεις φάσεις, σε τρία χρονικά σημεία. Όταν θα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφενός μεν θα αξιολογείται η εκπαίδευση στην οποία έχουν υποβληθεί όσοι έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και θα καταβάλλεται ένα τμήμα, ένα κομμάτι της αποζημίωσης. Μετά, σε δεύτερο χρονικό σημείο,
θα καταβάλλεται το δεύτερο τμήμα της αποζημίωσης των ΚΕΚ που είχαν αναλάβει την εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν φροντίσει, θα έχουν μεριμνήσει αυτούς που εκπαίδευσαν να βρουν πρακτική άσκηση. Δηλαδή αυτά που έχουν μάθει σε θεωρητικό επίπεδο να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία. Και από εκεί και πέρα το τρίτο τμήμα της αποζημιωτικής αξιώσεως θα καταβάλλεται όταν πλέον εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Δηλαδή θα βρίσκουν εργασία κανονικά όπως όλοι εργαζόμενοι. Αλλά αυτά τα οικονομικά κίνητρα δεν χορηγούνται μόνο στα κέντρα που θα επιληφθούν αυτών των θεμάτων, αλλά θα είναι και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το 80% της αποζημίωσης θα προκαταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και το 20% της αμοιβής που θα δικαιούνται θα το λαμβάνουν όταν αυτούς που εκπαίδευσαν θα βρουν εργασία στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, γιατί είναι άνθρωποι που είναι σε δεινή οικονομική θέση. Βεβαίως. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης μελετάται, αυτή είναι η πρόταση Πισαρίδη, μια ομάδα εργασίας που τελεί υπό την επιπτία του Υφυπουργού του κ. Τσαχλόγλου, λένε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης να λαμβάνουν μια χρηματική παροχή σε μηνιαία βάση 537 ευρώ. Ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί καλή και εκπαίδευση, καλή και κατάρτιση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και να βιοποριστούν. Το μεγαλύτερο όμως θέμα που ανακύπτει είναι για αυτούς που ανήκουν στο λεγόμενο σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Είναι αυτοί που ενώ μεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν αποκτήσει τις αντίστοιχες δεξιότητες. Ήδη υπάρχουν κάποια πορίσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι υπάρχει αναντιστοιχία και όχι αντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτείται για συγκεκριμένες εργασιακές δραστηριότητες. Αυτοί λοιπόν είτε θα εντάσσονται σε ενισχυτικά προγράμματα, είτε θα πηγαίνουν σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Άρα λοιπόν αυτά φαίνονται να μελετά το Υπουργείο Εργασίας. Πολύ σημαντικά γιατί. Είναι ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή είναι όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, Σοφία. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του επιδόματος. Μέχρι σήμερα το επίδομα ανεργίας συνδέονταν άρρηκτα με τον κατώτατο μισθό. Τώρα η πρόταση Πισαρίδη υιοθετεί νέα κριτήρια. Θα λαμβάνεται υπόψη οι αποδοχές των τρίων τελευταίων ετών, θα αθροίζονται και θα βγάζουμε ένα μέσο όρο. Και το επίδομα ανεργίας για τους 6 πρώτους μήνες θα αντιστοιχεί στο 55% του μέσου μηνιαίου μισθού που είχε ο άνεργος κατά τη χρονική διάρκεια που εργαζόταν. Μετά τους 6 μήνες, αν καταβάλει προσπάθεια και δεν βρίσκει εργασία, θα πέφτει αυτό το. Δεν θα υπολογίζεται ο μέσος όρος και θα λαμβάνει το 55%, αλλά για τους υπόλοιπους 6 μήνες θα παίρνει τα 400 ευρώ. Εδώ πρέπει να κάνω και μια σημαντική επισήμανση. Όπως είπα, ο μέσος όρος το 55% για τους πρώτους 6 μήνες, αλλά θα υπάρχει και ένα πλαφόν. Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει επίδομα πάνω από 1.200 ευρώ. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Ελπίζουμε να γίνει, γιατί ήταν πολύ μικρότερα τα επιδόματα ανεργίας. Αλλά όλα αυτά ακούγονται πολύ θετικά. Να δούμε αν θα γίνουν. Και φυσικά έρχομαι στο θέμα των ημερών, τι άλλο. Το καινούργιο επικουρικό ασφαλιστικό σύστημα που ήταν να έρθει να ψηφιστεί Δημήτρη, δεν ήρθε. Αρχίσαν πάλι οι αντικλήσεις μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Περιμένα να ψηφιστεί. Η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχει καμιά χρονική καθυστέρηση, ότι υπάρχει και ολοκληρώνεται η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο τέλος της εβδομάδας. Μετά θα επακολουθήσουν οι παρατηρήσεις. Και από εκεί και έπειτα μετά τις παρατηρήσεις θα τεθεί σε δημόσια συζήτηση τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ήδη τα τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην ξεχνάμε, ήδη διανύουμε την μεταμνημονιακή φάση. Και είμαστε στη μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Κάνουν κόσκινο φύλλο και φτερό να δουν τι επιπτώσεις θα έχει. Διότι δυστυχώς αυτό το κόστος, γιατί υπάρχει κόστος μετάβασης από το αναδιανεμητικό που έχουμε σήμερα, στο ακρεφνώς κεφαλαιοποιητικό, αν αυτοί οι κραδασμοί αρνητικοί μπορούν να απορροφηθούν. Δηλαδή, αν δεν επηρεάσουν τρία οικονομικά στοιχεία. Πρώτον, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηλαδή θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Θα έχουμε ευεργετικές οικονομικές συνέπειες από αυτή την μετάλλαξη του επικουρικού ασφαλιστικού συστήματος, από αυτή την μεταρρύθμιση. Το δεύτερο είναι αν θα επηρεάσει το λόγο χρέους που λένε, και γι' αυτό κάνουν σενάρια για 4 σενάρια, το βασικό, το απεσιόδοξο, το συγκρατημένο αισιόδοξο και το υπεραισιόδοξο, για να δουν αν ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ θα εκτιναχθεί, δηλαδή αν θα μεγαλώσει η διαφορά ή θα σμικρινθεί, ή αν θα αυξηθούν ή θα συρρικνωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Λένε ότι θα αυξηθεί, θα έχουμε ανάπτυξη, ότι τα 56 δις θα καλυφθούν από το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης, γιατί υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος που δεν τον έχουμε πει. Σήμερα λαμβάνουν συντάξεις επικουρικές και αναδυναμητικού χαρακτήρα με το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι αν υπάρχει και εφαρμόζεται και η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή αν υπάρχουν
ελλείμματα, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός εξισορρόπησης. Δηλαδή αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία και έτσι μπορούν να καταβάλουν τις συντάξεις. Αν προκύψει έλλειμμα, είτε θα μειώνονται, δεν θέλω να πω το απευθέως σενάριο, δεν θα καταβάλλονται επικουρικές συντάξεις. Φοβούνται αυτοί που έχουν ενταχθεί στο παλαιό τι θα γίνουν. Λένε ότι όλα διασφαλίζονται. Λένε ότι είναι ρόδινα, λένε ότι θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με τα τέσσερα σενάρια. Ας μείνουμε 2030, λίγο, 2040, τα σενάρια και μέχρι το 2070-72, γιατί έχουμε μία μεταρρύθμιση σε βάθος χρόνου. Και βέβαια θα, έχουμε μια, θα αποτελέσει αδύρυτη και αναγκαία αναγκαιότητα από το 2030 και μετά να έχουμε μία ενίσχυση, χρηματική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία σταδιακά θα αυξάνεται, θα υπάρχει μία βαθμία αύξηση. Ανάλογα με το χρονικό σημείο αναφοράς, το χρονικό σημείο προβολής. Από το 2055 και μετά, λέει ότι αυτή η αύξηση θα δυστυχεί στο 1% του ΑΕΠ. Μιλάω με οικονομικούς όρους, με οικονομικά μεγέθη. Πολύ ωραία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι λίγο δυσνόητα. Αλλά θέλουν μηνύματα αλλά... ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, να δούμε τι γίνεται και το και τώρα. Να δούμε. Γιατί ακριβώς το τώρα... και φυσικά αν θα, αυτή η επενδυτική λογική του νέου πλέον ακρεφνός κεφαλαιακού συστήματος, αν θα αποδώσει. Κύριε Μητρόπουλε, πάντως και σύμφωνα και με πολλά δημοσιεύματα σήμερα για το νέο ασφαλιστικό, ο κ. Χατζητάκης είπε ότι δεν μετατήθηκε η συζήτηση στη Βουλή λόγω των θεσμών και ότι οι δανειστές δεν ζητούν πρόσθετους πόρους. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και καταλαβαίνετε, το να τα παίρνει άρον-άρον η κυβέρνηση πίσω, κάτι το οποίο έχει πει ότι θα το κάνει, δημιουργεί μια έτσι. Εμείς εκδώσαμε πρώτη ανακοίνωση εχθές, διότι είχαμε πληροφορία από την Ευρώπη ότι προέβαλαν βέτο οι δανειστές ότι το κόστος των 50 έως 72 δις δεν μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό θέμα και ότι πρέπει να υπάρξει ένας κοινωνικός πόρος, δηλαδή φόρος που θα πληρωθεί από όλους τους ασφαλισμένους ή να υπάρξει περικοπή όλων των συντάξεων για να τροφοδοτήσει αυτό το νέο εγχείρημα. Έτσι οι δανειστές κατά δική μας ασφαλή πληροφορία, πρώτη εμείς την αναδείξαμε, είδαμε ότι είναι πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, οι δανειστές που βεβαίως είμαστε ακόμα σε μνημόνιο, αφού είναι 752 νόμοι μνημονιακοί ισχύουν και δεν έχει καταργηθεί κανένας, οι δανειστές προέβαλαν όταν το Μάιο, το καλοκαίρι του 2018, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζε, παρέμεναν 752 νόμοι μνημονιακοί σε ισχύ και 222.000 υπουργικές αποφάσεις σε ισχύ. Καμία δεν καταργήθηκε. Άρα λοιπόν, ανοήτως λένε οι πολιτικοί ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ το μνημονιακό σύστημα παραμένει ως νόμος, το νομοθετικό. Άρα λοιπόν φαίνεται, κυρία Μίτηλη, ότι οι δανειστές έχουν λόγο σε αυτό το ζήτημα και ενώ ήταν μέχρι τις 13 να μπει στη διαβούλευση και αμέσως μετά να πάρει τη σειρά για νομοθέτηση, αυτό το μπλόκαρε ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, για να πάει τέλη του Αυγούστου για συζήτηση, όπως είπε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εδώ φοβάμαι, και αυτό λέμε, ότι θα υπάρξει κοινωνικός πόρος, φόρος από όλους, ή περικοπή συντάξεων ή πάγωμα των αυξήσεων των συντάξεων που απελευθερώνονται μετά την 1η του 2023, διότι αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει ο δημόσιος προϋπολογισμός ούτε το κράτος κατά την άποψη των δανειστών. Άλλωστε, εχθές στο φόρουμ του Economist, ο κύριος Σόιμπλε είπε για τα κράτη τα δικά μας, κυρίως για την Ελλάδα, ότι από 1η του 2023 γυρίζουμε στα θηριώδη πλεονάσματα, άρα πάμε σε δημοσιονομική πειθαρχία και φαίνεται σε νέα μνημόνια. Τώρα, σε 20 μέρες από σήμερα, η κυβέρνηση πιστεύω να το υλοποιήσει και στους προερχομένους από το δημόσιο τομέα νέους συνταξίουχους, δηλαδή από το Μάιο του 2016 και δόθε, και στους προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα επίσης νέους συνταξίουχους, θα καταβάλει και αυξημένες τις κύριες συντάξεις και τα αναδρομικά. Είχε πει κυρία Μίτηλη ότι και για τους παλιούς συνταξίουχους που είναι πολύ πληθέστεροι, δηλαδή αυτούς που είναι από το Μάιο του 2016 και πίσω, και αυτοί θα πέρανε, είχε πει, τον Ιούλιο. Υπάρχει ένα ζήτημα και απασχολεί. Σήμερα πήραμε δεκάδες στην ιστοσελίδα της ΕΝΠΕ και ερωτήματα εάν ισχύει ό,τι είχε προεξαγγελθεί για τους παλιούς. Γιατί η κυβέρνηση το έχει αφήσει λίγο βέβαια. Να πούμε ότι εμείς έχουμε καταιγισμό και στην Ενωσή μας και όλοι οι δεκάδες συνεργάτες μας, κυρίως από γυναίκες και άντρες, που φοβούνται μήπως εγκλωβιστούν, παγιδευτούν μετά την 1η-1η-22 και τρέχουν να δούνε αν θεμελιώνουν συνταξιωτικό δικαίωμα.
Να πούμε ότι για μισό εκατομμύριο κόσμου σίγουρα θα υπάρξει αύξηση, γυναίκες κυρίως, για πάνω από 5 χρόνια, διότι με την γενική ισχύ του κανόνα ότι χωρίς 40 χρόνια στο 62ο πας κατευθείαν στο 67ο, αφού καταργούνται όλες οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις πλην αυτών που έχουν θεμελιώσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2021, πάμε σε μεγάλη αύξηση, έμεση έστω, των ορίων ηλικίας από 1η-1η-22. Και να πούμε ότι, κυρία Μίτυλη, μεγάλο θέμα που απασχολεί συνταξιούχους, ήδη 1.100.000 κόσμο που πήρε το 11μηνο, καλείται να δηλώσει σε 2 τροποποιητικές δηλώσεις, τα 6 μήνες το 15, τους 5 μήνες το 16, και να διπλοφορολογηθεί για ένα μικρό ποσό που πήρε, ενώ ζητούσε πολλαπλάσιο. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο θέμα τώρα είναι η διπλοφορολόγηση του 11μήνου που έδωσε. Εδώ να το προσέξει η κυβέρνηση. Είχαμε πει μέσα από την εκπομπή σας ότι ό,τι έκανε η προηγούμενη με ένα οριζόντιο 20%, Κυπρό προηγούμενη με ένα οριζόντιο 20% και φορολόγησε τα αναδρομικά από δικαστικές αποφάσεις, η κυβέρνηση να μην αδικήσει τους συνταξιούχους. Και ένα τέταρτο ζήτημα είναι η απόφαση που βγήκε για τα λεγόμενα αδήλωτα αναδρομικά από το 2014 και πίσω. Εκεί κάποιοι δεν τα είχαν δηλώσει. Κάπου ολιγόρησε η εφορία να του στείλει τις καταλογιστικές πράξεις και παρεγράφει. Αναμένουμε την κυβέρνηση να βγάλει μία κύκλιο και να πει: όσοι πληρώσατε, σας γυρίζω πίσω τα χρήματα ή σας θα συμψηφίζω με άλλες υποχρεώσεις, και όσοι δεν πληρώσατε, δεν θα πληρώσετε καθόλου. Αυτό είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει. Εμείς ηγηθήκαμε ως ΕΝΙΠΕΚ και είχαμε πει εξ υπαρχής εσάς ότι είναι παραγεγραμμένα, δεν πρέπει να πληρώσουν. Καλέσαμε την κυβέρνηση, πρώτη το είχαμε πει. Κάποιοι πήγαν σε λογιστές και νομικούς και τους είπαν πληρώστε τα, και έχει μπερδευτεί ο κόσμος και έχει μπλέξει. Άρα στο τέλος η κυβέρνηση πρέπει να τους απαλλάξει, διότι είναι παραγεγραμμένο το δικαίωμα του δημοσίου, αφού άργησε να κοινοποιήσει τις πράξεις καταλογισμού. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 900-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Πάμε να δούμε τώρα μαζί με τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο. Θα συζητήσουμε σήμερα και για τα funds, γιατί μας καλείτε το τελευταίο διάστημα και μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρετε τι γίνεται με το δάνειό σας. Το έχει πάρει κάποιο fund, πώς μπορείτε να διαπραγματευτείτε και πώς μπορείτε να γνωρίζετε τελικά ποια είναι η πραγματική οφειλή που έχει πάρει το φαντ και τι πρέπει να πληρώσω εγώ. Λοιπόν, ναι, Σοφία, θεωρώ πως το επόμενο χρονικό διάστημα το μεγαλύτερο κομμάτι της διαχείρισης των κόκκινων δανείων θα το διεκπαιρεώσουν οι εταιρείες διαχείρισης των δανείων που έχουν πάρει άδεια στη χώρα μας για το σκοπό αυτό. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν ζορίσει πολύ, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσεις, να κουρέψεις ή, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγεις ένα πληστηριασμό με ένα φαντ όταν η οφειλή είναι αρκετά μεγάλη και δεν έχεις εισοδήματα ή, εν πάση περιπτώσει, όταν έχει αξία το ακίνητο. Γιατί αυτό το οποίο βλέπει η εταιρεία αυτή είναι το ακίνητο, είναι η αξία της περιουσίας που έχει ένας δανειολήπτης και τελικά, εάν τη συμφέρει να ρυθμίσει ή να προχωρήσει σε πληστηριασμό. Θα σου πω ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες τέτοιων εταιριών. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες ενδεχομένως να προσβλέπουν σε μία ρύθμιση, γιατί αυτή είναι η στρατηγική που έχουν επιλέξει και η άδεια, τέλος πάντων, η συγκεκριμένη, η οποία έχουν πάρει την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάρχουν όμως άλλα φαντ τα οποία ξεκάθαρα αυτό το οποίο επιθυμούν είναι να αποχωρήσουν πληστηριασμούς και η μόνη εναλλακτική που δίνουν είναι η εξής. Εάν κατορθώσεις να βρεις ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο να ανταποκρίνεται στην τιμή πρώτης προσφοράς που δίνει ο πληστηριασμός για το ακίνητο, να πάρουν το ποσό αυτό για να μην γίνει ο πληστηριασμός. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τέτοια ποσά. Εγώ θα σου έλεγα ότι οι περισσότεροι δεν μπορούν να ρυθμίσουν, γιατί πολύ απλά τα ποσά τα οποία χρωστούσαν πριν μερικά χρόνια έχουν διωγγωθεί. Πολλές φορές είναι τριπλάσια της αρχικής οφειλής και δυστυχώς, καλώς κακώς, εν αγνία τους, πολλοί κόσμος άφησε τις οφειλές αυτές αρρύθμιστες να εξελιχθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να βγουν τριπλά χαμένοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ πριν μερικά χρόνια θα μπορούσαν να πάρουν ένα ακίνητο, σήμερα με τον τριπλασιασμό της οφειλής μπορούν οι τράπεζες ή τα φαντς να πάρουν 3 ακίνητα. Αυτό το οποίο όμως έχει ενδιαφέρον να πούμε νομικά για να ξέρει ο κόσμος είναι ότι στην πραγματικότητα, όταν μεταβιβάζεται ένα δάνειο, μεταβιβάζεται η σύμβαση, δηλαδή αυτό το οποίο, δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για δάνεια τα οποία είναι ρυθμισμένα ή δάνεια τα οποία δεν είναι καταγελμένα, μεταβιβάζεται η σύμβαση του δανείου, δηλαδή ό,τι έχουν συμφωνήσει αρχικά με την τράπεζα.
Ισχύει εννοείται το ελληνικό δίκαιο, δεν βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση και δεν χάνουν κανένα δικαίωμα που τους παρέχει ο νόμος. Αυτό το οποίο όμως στην πραγματικότητα αλλάζει, αν μιλάμε για δάνειο καταγγελμένο, είναι ότι αυτός με τον οποίο θα διαπραγματευτούν είναι πολύ, πολύ πιο αυστηρός, πολύ πιο σκληρός στη διαπραγμάτευση και ενδεχομένως να μην δίνει μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις. Ενώ οι τράπεζες δηλαδή δίνουν μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις γιατί δεν έχουν έναν σύντομο ορίζοντα ζωής. Αντιθέτως, αυτές οι εταιρείες ενδεχομένως να θέλουν σε μερικά χρόνια να πάρουν ένα κέρδος από την εκπίση των ακινήτων ή ό,τι μπορέσουν να πάρουν από κάποιες ρυθμίσεις με φάπαξ καταβολές και από εκεί πέρα να αποχωρήσουν. Εδώ έχουμε πάντως ερωτήσεις τηλεθεατών. Μας καλούσαν και αυτό το διάστημα και μας λένε το εξής, ότι θέλανε να ενημερωθούν ποια είναι η οφειλή αυτού του δανείου και το ΦΑΝΤ δεν τους λέει τελικά τι χρωστάμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο πατέρας μου είχε μία οφειλή. Ναι. Όπου εγώ βρέθηκα αντιμέτωπη και μου λένε, κυρία Μίτιλη, είστε με μία οφειλή που είχε ο πατέρας σας. Από εκεί και πέρα, πώς εγώ μπορώ να ξέρω ποια είναι αυτή η οφειλή, δεν απαντάνε. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση και επίκαιρη. Εγώ θα σου πω, Σοφία, ότι προκύπτει ότι δεν έχουν ενημερωμένο φάκελο από τις τράπεζες. Δηλαδή, έχουν πάρει δηλαδή δάνεια χωρίς να ξέρουν την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, τα εισοδήματά του, αν υπάρχουν ακίνητα γενικότερα ή αν υπάρχουν υποσημειώσεις, αν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Σκέψου δηλαδή ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει μπει στο νόμο Κατσέλη, πληρώνει τη δόση του κανονικά και το ΦΑΝΤ το παίρνει τηλέφωνο και του διαμαρτύρεται ότι δεν πληρώνει τη δόση. Δηλαδή υπάρχει μια ανοργανωσιά η οποία θεωρώ πολύ απλά ότι συμβαίνει επειδή εμπλέκονται πολλά διαφορετικά πρόσωπα σε μία υπόθεση. Άρα δεν υπάρχει μία καθαρή εικόνα αυτή. Δεν υπάρχει. Για κάποια φαν δεν υπάρχει. Για κάποιες περιπτώσεις υπάρχει, για άλλες δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες είναι να εξετάσουν στη δική τους περίπτωση τι είναι το ουσιαστικό. Δηλαδή, αν έχουν μία απόφαση του νόμου Κατσέλη να τηρούν την απόφαση του νόμου Κατσέλη και αν τους έχει έρθει επιστολή μεταβίβαση δανείου να βεβαιωθούν ότι καταβάλουν τα χρήματα στο σωστό τραπεζικό λογαριασμό και ότι ο λογαριασμός δεν έχει αλλάξει λόγω της μεταβίβασης πρώτον. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, το οποίο το βλέπουμε τώρα να συμβαίνει σιγά σιγά, πολλοί την έχουν πατήσει οφειλέτες γιατί ενώ πληρώνουν τη δόση του νόμου Κατσέλη για τη διάσωση της κατοικίας, δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να πληρώνουν επιπλέον και τον τόκο για τη δόση αυτή, γιατί η 20ετία της διάσωσης της κύρας κατοικίας δεν είναι το ποσό το οποίο μας γράφει η απόφαση. Βεβαίως. Το ποσό αυτό είναι το κεφάλαιο. Θα πρέπει η τράπεζα ή το ΦΑΝΤ να μας δώσει δοσολόγιο με το οποίο να μας ενημερώνει τι θα πληρώνουμε από εδώ και στο εξής, μήνα-μήνα, και από το δοσολόγιο αυτό προκύπτει ποιο είναι το κεφάλαιο και ποιος είναι ο τόκος. Δηλαδή, όπως υπάρχει δηλαδή, επιπρόσθετη οικονομική επιφάνεια. Ναι, υπάρχει και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πλήρωναν για κάποια χρόνια τη δόση τους. Μιλάω τώρα για τη δόση του άρθρου 9 που αφορά τη διάσωση της κατοικίας και μόνο. Και ξαφνικά τους ήρθε επιστολή εξώδικα από την τράπεζα, η οποία τράπεζα τους ζητά μέσα σε ένα μήνα να καταβάλουν τη διαφορά των τόκων που δεν έχουν πληρώσει. Πολλές φορές το ποσό αυτό είναι μεγάλο, μπορεί να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, και αν δεν το καταβάλουν, μέσα σε ένα μήνα κηρύσσονται έκπτωτοι. Δηλαδή βγαίνουν από τον νόμο Κατσέλη χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη διατύπωση, καμία άλλη ενέργεια, χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση. Και εκεί τελευταία στιγμή τρέχει ο κόσμος να βρει λεφτά προκειμένου να καλύψει διαφορά. Άρα πολύ προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πληρώνουμε τη δόση που λέει η απόφαση, αλλά εφόσον γράφει μέσα εντόκος και μιλάμε για τη διάσωση της κατοικίας, ζητάμε δοσολόγιο από την τράπεζα. Και από εκεί και πέρα, Σοφία, να σου πω ότι εάν, για να απαντήσω και συγκεκριμένα στο ερώτημά σου για το τελικά ποιο είναι το υπόλοιπο της οφειλής μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς. Προφανώς, εάν υποβάλουμε γραπτό αίτημα, θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν. Έτσι. Θεωρώ πως εάν δεν απαντούν, δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, άρα λοιπόν πρέπει να πάμε στην τράπεζα. Η τράπεζα είναι πιθανό να μας πει ότι εμείς δεν γνωρίζουμε γιατί έχουμε μεταβάσει το δάνειο. Μέσα σε όμως όλο αυτό, αυτός ο οποίος ενδεχομένως να υποστεί κάποια βλάβη στο μέλλον είναι ο ίδιος ο δανειολήπτης. Και αυτό βεβαίως εξαρτάται σε τι φάση βρίσκεται το δάνειό του. Αν μιλάμε τώρα για δάνειο το οποίο αποπληρώνεται κανονικά, είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί να μην σου δώσει η τράπεζα ή το ΦΑΝ που διαχειρίζεται το δάνειο αυτό μία κίνηση λογαριασμού που να προκύπτει το υπόλοιπο της οφειλής αφού είσαι ενήμερος. Αν μιλάμε όμως για δάνεια τα οποία είναι καταγγελμένα και είναι στο ενδιάμεσο της μεταβίβασης, εγώ θα σου πω ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιες τράπεζες δεν ασχολούνται καν το δάνειό σου ακόμα και αν θες να ρυθμίσεις, γιατί έχουν ήδη συμφωνήσει την πώλησή του. Μπορεί να περάσει ένας χρόνος από τη στιγμή που το αποφάσισε η τράπεζα μέχρι την υλοποίηση της μεταβίβασης και στο κενό αυτό ο δανειολήπτης πολύ απλά να περιμένει, νομίζοντας ότι κάτι θα συμβεί, ενώ στο τέλος μαθαίνει ότι πολύ απλά το δάνειο του μεταβάστηκε. Αλλά παρόλα αυτά, ο ίδιος έχει φορτωθεί όλους τους τόκους και τα έξοδα τα οποία έχουν προκύψει από την καθυστέρηση των μηνιαίων δόσεων. Γι' αυτό λοιπόν, η βασική συμβουλή που δίνω πάντα είναι η εξής. Ό,τι και να συμβαίνει,
δεν αφήνουμε τα δάνειά μας αρρύθμιστα ή αν δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε και περιμένουμε από την τράπεζα να το ρυθμίσει, τουλάχιστον να έχουμε κάνει μια γραπτή επιστολή και να καταβάλουμε αυτό που μπορούμε. Γιατί αυτό που μπορούμε έχει τέλος πάντων το εξής αποτέλεσμα, αν καταβάλουμε κάτι. Αφενός δεν γιγαντώνεται η οφειλή, αφετέρου, εάν επιλέξει η τράπεζα ή το φαντ αργότερα να καταγγείλει τη σύμβαση, θα μπορούσε να βγει η καταγγελία αυτή καταχρηστική από τα δικαστήρια, γιατί υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες έχουν κρίνει ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι καταχρηστικές, γιατί με πολύ απλά λόγια, εάν καταβάλουμε έστω κάθε μήνα ένα ποσό και η τράπεζα το αποδέχεται, αυτό σημαίνει ότι θεωρούμε ότι έχει παγιωθεί μια άτυπη ρύθμιση μεταξύ μας, την οποία η τράπεζα πρέπει να σεβαστεί, εν πάση περιπτώσει, να μας ενημερώσει με άλλον τρόπο για τις προθέσεις της. Ο κύριος Στέφανος είναι ο τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, σε όλους σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο. Βεβαίως. Ορίστε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλο. Είμαι συνταξιούχος από το 2004. Μάλιστα. Σε ένα ταμείο το ΙΚΑ. Έχω 10.531 ένσημα. Μάλιστα. Δικαιούμαι αυτά που λένε από 30 χρόνια για πάνω κάποια λεφτά? Δικαιούστε, κύριε Στέφανε, και θα πάρετε ένα ποσό κάτω από τα 50 ευρώ, από 30 έως 50, μηνιαία αύξηση. Ναι, σας καταλαβαίνω. Και θα πάρετε και 21 φορές ως αναδρομικά αυτό το ποσό της αύξησης. Άρα δικαιούστε, επειδή υπερβαίνετε κατά 5 χρόνια το όριο που έχει βάλει ο νόμος από 30 και πάνω, είσαστε στα 35, εσείς θα πάρετε και μηνιαία αύξηση, σας το είπα το ύψος, και 21 φορές αυτό το ποσό της αύξησης. Το 50. Το 50 ή το 40. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εκτίμησή σας πότε μπορεί να πάρουμε αυτά τα λεφτά? Η κυβέρνηση, έλεγα εδώ στην κυρία Μίτιλη, ότι έχει δεσμευτεί και δεν έχει αλλάξει για τους παλιούς λεγόμενους συνταξιούχους τα τέλη Ιουλίου. Σε 20 μέρες εδώ είμαστε. Δηλαδή, όταν πάω με το καλό, αν ζω να πληρωθώ, μπορεί να πάρω και αυτά τα λεφτά. Έτσι είπε η κυβέρνηση. Αναμένουμε. Αναμένουμε. Έτσι, κυρία Μίτιλη. Να είμαστε καλά, να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο. Κάποιοι και πολλοί χάσανε τις προθεσμίες, ήταν στον νόμο Κατσέλη. Τι μπορούν λοιπόν να κάνουν? Και μία πολύ συχνή ερώτηση των τηλεθεατών είναι: είμαι στον νόμο Κατσέλη, αλλά ελπίζω ότι αν πάω να διαπραγματευτώ με την τράπεζα, ότι μπορεί να πετύχω κάτι πολύ ευνοϊκότερο από ότι αυτή τη δόση που πληρώνω όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το βασικότερο. Ο νέος στοχευτικός κώδικας δεν είναι καλύτερος από τον νόμο Κατσέλη. Άρα, επειδή με ρωτάνε αρκετοί να παραιτηθώ από τον νόμο Κατσέλη να πάω στο στοχευτικό, όχι, σε καμία περίπτωση. Ο νόμος Κατσέλη, εφόσον έχει προϋποθέσεις, διασώζει την κύρια κατοικία. Ο στοχευτικός κώδικας δεν τη διασώζει, στην καλύτερη, στην νοικιάζει. Άρα, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που έχει να κάνει με τη ρύθμιση, για να παραιτηθούμε από τον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ρύθμιση θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε κάποιο είδους εξασφάλιση στα χέρια μας, ότι δεν θα παραιτηθούμε και μετά θα παρακαλάμε την τράπεζα να μας ρυθμίσει. Θα πρέπει από πριν να έχει εγγυηθεί η τράπεζα ότι θα πάρουμε τη ρύθμιση ή να έχουμε πάρει τουλάχιστον τη σύμβαση και τους όρους της ρύθμισης αυτής και μετά να προχωρήσουμε σε παραίτηση από τον νόμο Κατσέλη. Άρα λοιπόν δεν ρίψω, κινδυνεύουμε να κάνουμε την παραίτηση. Τρίτον, όσοι έχουν χάσει τις υποθεσμίες του νόμου Κατσέλη, έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου προκειμένου να κάνουν αίτηση επαναπροσδιορισμού. Ναι, είναι τελευταία ευκαιρία που δίνεται. Είναι τελευταία ευκαιρία, ναι, να πάρουν δικάσιμο. Διαφορετικά, οι αιτήσεις που δεν έχουν κάνει επαναπροσδιορισμό μπαίνουν στο αρχείο και είναι σαν να μην έχουν ασκηθεί ποτέ. Μάλιστα. Και η βασική, θα έλεγα, φιλοσοφία της διαχείρισης των δανείων είναι η εξής. Εννοείται πως δεν μπορεί να γίνει ακριβώς το ίδιο και σε εμάς, εάν κάποιος γνωστός μας έχει πετύχει κάποιο είδους διευθέτηση, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες. Εκτός από τις οικονομικές, από τους οικονομικούς όρους και την αξία της περιουσίας μας, αυτό το οποίο εξετάζεται είναι και η
νομική θέση στην οποία βρισκόμαστε, δηλαδή στο στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η υπόθεσή μας. Είναι άλλο να έχεις ένα δάνειο το οποίο είναι πράσινο, άλλο ένα δάνειο το οποίο είναι καταγγελμένο, άλλο να έχει βγει διαταγή πληρωμής, άλλο να έχεις χάσει όλες τις ανακοπές ή να μην έχεις κάνει καθόλου ανακοπές, άλλο να έχεις κατάσχεση και πληστριασμό. Άρα λοιπόν στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή σου, έχεις περισσότερα ή λιγότερα εργαλεία. Αυτό το οποίο λοιπόν συνήθως κάνουμε είναι ότι φροντίζουμε να τα αξιοποιούμε όλα ή τουλάχιστον να μην χάσουμε κανένα από αυτά και να τρέχουν όλα μαζί. Και να αποφασίζουμε τι από όλα αυτά μας συμφέρει και να βρίσκουμε την πιο πρακτική, εύκολη και φτηνή λύση. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα κάποιος να έχει κάνει νομοκατσέλη, να έχει βγει μια διαταγή πληρωμής, να έχουμε κάνει μια ανακοπή και ταυτόχρονα να κάνουμε και προσπάθεια ρύθμισης. Εννοείται πως αν κάνουμε μια καλή ρύθμιση, δεν κάνουμε τίποτα από τα υπόλοιπα, ούτε νομοκατσέλη, ούτε την ανακοπή δεν συνεχίζουμε γιατί δεν υπάρχει λόγος. Προσέχουμε το δικηγόρο μας βεβαίως. Τη ρύθμιση αυτή που θα υπογράψουμε, ποιοι θα είναι οι όροι και τι αποδεχόμαστε και ποια είναι η ενιαία οφειλή μας και από τι δικαιώματα παρετούμαστε. Εάν όμως δεν υπάρχει ρύθμιση, αναγκαστικά τι κάνουμε, πάμε στο νομοκατσέλι. Αν και αυτό όμως αποτύχει, τότε τουλάχιστον θα έχουμε την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής η οποία έχει δοθεί. Αν και αυτή χαθεί, μπορούμε να κάνουμε έφεση. Αν και η έφεση χαθεί και στο ενδιάμεσο γίνει και κατάσχεση, μπορούμε να κάνουμε και ανακοπή κατά της κατάσχεσης. Βεβαίως κάποιος θα μας ρωτήσει, θα πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα έξοδα και τις διαδικασίες προκειμένου να γλιτώσουμε το σπίτι μας. Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Αυτό είναι η διαδικασία που ακολουθείται, προβλέπει το ελληνικό δίκαιο στις περιπτώσεις που έχουμε. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί. Για να φτάσει όμως στο τελικό στάδιο, δηλαδή του πληστηριασμού, πρέπει να προηγηθούν όλα τα προηγούμενα. Και πολύ φοβάμαι ότι πολλοί έχασαν πολλές ευκαιρίες και δεν έκαναν τίποτα προηγουμένως και έφτασαν κατευθείαν τελικά στην κατάσχεση, γιατί ούτε κατάφεραν να ρυθμίσουν, ούτε άσκησαν τις ανακοπές που έπρεπε στον χρόνο τους, χάνοντας τις υποθεσμίες αυτές. Και στο τέλος, αναγκαστικά, το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να ελπίζουν σε κάποιους ίδιους ρύθμιση, η οποία όμως δεν θα γίνει ποτέ, όταν η τράπεζα έχει επιλέξει τον πληστηριασμό. Γιατί για να γίνει ένας πληστηριασμός, η τράπεζα δεν έχει κάνει αρκετά έξοδα, δεν υπαναχωρεί. Και θεωρεί ότι θα μπορέσει να λάβει μέσω του πληστηριασμού ένα σημαντικό ποσό σε μία ημέρα. Έτσι, χωρίς να περιμένει να προστοκά ότι θα λάβει το ποσό αυτό σε μία ρύθμιση η οποία μπορεί να είναι δεκαετής ή εικοσαετής. Επομένως, θα έλεγα για να το κλείσω εδώ, Σοφία, ότι το πρόβλημα της υπερχρέωσης έχει πολλά νομικά θέματα τα οποία αξιολογούνται και θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος δανειολήπτης να ωφεληθεί και ενδεχομένως να κερδίσει, αλλά κυρίως είναι θέμα κοινής λογικής και στρατηγικής. Δεν θα αποφύγουμε να πληρώσουμε ένα χρέος όταν έχουμε μια περιουσία η οποία είναι σημαντική ή να το πω πολύ απλά, για ποιο λόγο να ρισκάρω την περιουσία μου αν θεωρώ πως αυτή έχει αξία και θέλω να τη σώσω. Και μην βάζω τα χαρτιά στα συρτάρια, μην ξεχνάω τις προθεσμίες, μην τα χάνω όλα γιατί θα φτάσουμε στον πληστηριασμό. Δεν είναι από τη μία στιγμή. Εντάξει, εμείς δεν το λέμε τώρα αυτό για να τους φοβήσουμε ή υποχρεωτικά να ρυθμίσουν. Αυτοί ξέρουν καλύτερα το δικό τους το καλό. Καταλαβαίνουν όμως και οι ίδιοι, εάν δεν έχουν εναλλακτικές ή άλλες επιλογές, ότι μπορεί κάποια πράγματα να είναι μονόδρομος. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να διαβάσουμε και αρκετά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Βεβαίως πολλά μηνύματα είναι και για τους χαμηλούς συνταξιούχους, κύριε Μητρόπουλε. Τους έχουμε ξεχάσει, όχι εμείς, αλλά η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Θα πω όμως τώρα, πριν 5 λεπτά βγήκε μια απόφαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών που δεν έχει προηγούμενο. Ετοιμάζουμε μια ανακοίνωση ως ΕΝΙΠΕΚ. Είχε κοπεί το επίδομα του ανασφαλίστου υπερηλίκος, 360 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά, επειδή ομογενής μας από τη χώρα που ήρθε έπαιρνε μικρή σύνταξη στη χώρα εκεί. Και το είχε κόψει ο ΓΑ, τώρα ο ΠΕΚΑ. Και έρχεται το δικαστήριο μια φοβερή απόφαση και λέει ότι δικαιούται και το επίδομα ανασφαλίστου υπερήλικο στην Ελλάδα, ο ομογενής μας, και ό,τι έπαιρνε στη χώρα εκεί. Πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Τώρα βγάνω σχετική ανακοίνωση, με βλέπετε. Τώρα τη διάβαζα. Πριν 5 λεπτά την βγάλανε εκεί. Συνεργάτες. Πιο ζωντανή και πιο ζεστή είδηση δεν υπάρχει. Είναι σημαντική όμως. Γι' αυτό έχω απλώς τα χαρτιά. Είναι σημαντική. Δηλαδή και έχω συγκινηθεί διότι αφορά τους φτωχότερους των ανθρώπων. Δηλαδή. Και αμέσως οι τηλεθετές λένε τι γίνεται με τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ο οποίος έπαιρνε μια μικρή σύνταξη εκεί, ήθελε να πάρει και την ανασφάλιση περίπου και λέει όχι, ήταν μικρή σύνταξη εδώ.
μικρό και αυτό και να θα παίρνει και το ό,τι παίρνει εκεί, Αρμενία, Αλβανία, αλλά θα παίρνει και τη σύνταξη ανασφαλής του εφόσον πληρεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις. Όλοι όσοι είναι εξαιρετικοί όμως. Έτσι, έτσι, όσοι χάσανε το ΕΚΑΣ και αυτά επειδή εσείς τα λέγετε, αναφέρετε. Ναι. Και έτσι είναι σημαντική απόφαση αυτή τώρα. Και πριν ξέρετε, ήταν άδικο. Ήταν πολύ άδικο. Ήταν πολύ άδικο γιατί πέραν, μιλάμε για συντάξεις 80, 120 ευρώ και χάναν το επίδομα του ανασφάλιστου. Δεν ήταν υψηλές συντάξεις. Έτσι, μιλάμε έτσι. Από τα πρώην ανατολικά κράτη. 90, 100, 120 ευρώ. Και του λέω εδώ, είναι σημαντική, κρίνεται αντισυνταγματική διάταξη του νόμου του 12 που έλεγε ότι στερείται. Εάν παίρνει κάτι της, ένα μικρό δηλαδή, είναι σημαντική. Ναι, μπράβο, μπράβο. Μα τώρα λυπείτε κύριε Μητρόπουλε, μπας και ξαναπάρουμε το ΕΚΑΣ πίσω. Θα το πάρουν το ΕΚΑΣ πίσω, επειδή θα το πολεμήσουμε εμείς. Να το πολεμήσετε γιατί και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Πάμε να δούμε τώρα, δεν ξεχνάμε ποτέ και αναφέρουμε πολλές φορές και το έχουμε πει μαζί και με τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο, τις οφειλές τις ρυθμίζουμε, διότι τις οφειλές και όλα τα χρήματα κληρονομούμε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι τα έχω εγώ και δεν θα τα κληρονομήσουν τα παιδιά μου. Ναι. Να σου πω κάτι, Σοφία. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι την έχει πατήσει και έχει κληρονομήσει χρέη ενώ δεν ήξερε ότι πρέπει να αποποιηθεί, για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχει ενεργητικό. Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν ότι αν δεν υπάρχει κάποιο σπίτι, κάποιο ακίνητο να αφήσει. Δεν χρειάζεται να κάνω αποποίηση. Όχι. Δυστυχώς, το παράδοξο, τέλος πάντων, σύμφωνα με τον νόμο, είναι ότι κληρονομούμε και χρέη. Άρα, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε αποποιήσεις. Και πολύ προσοχή, εάν δεν γνωρίσουμε ποια είναι τα χρέη του προσώπου τέλος πάντων, που θα κληρονομήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε αν έχει δανειστεί ή ξέρουμε ότι έχει δανειστεί κάτι, αλλά δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό, πρέπει να φροντίσουμε, αν μη τι άλλο, εάν αποφασίσουμε να αποδεχτούμε με το ευεργέτημα της απογραφής. Το ευεργέτημα της απογραφής είναι μια διαδικασία με την οποία φροντίζει τέλος πάντων αυτός που κληρονομεί με δικαστική απόφαση, αν τα χρέη τελικά είναι πολύ υψηλά, να μην τα φορτωθεί, να μην δηλαδή. Γίνει σύγχυση της δικής του περιουσίας με την περιουσία που κληρονομεί και στο τέλος της ημέρας να πει ότι εντάξει στους δανειστές πάρτε την κληρονομιά που κληρονόμησα και εγώ να μην συνεχίσω να οφείλω, να το πω έτσι με πολύ απλά λόγια. Από εκεί πέρα όμως αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στις ρυθμίσεις και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι άνθρωποι που θέλουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος είναι σχετικά μεγάλης ηλικίας και έχει χρέη τα οποία φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει σύμφωνα με το προσδόκιμο της ζωής του, θα πρέπει να καταλάβει ότι η οφειλή αυτή, αν είναι πολύ μεγάλη, έχει λόγο και νόημα να ρυθμιστεί μόνο εάν οι κληρονόμοι του πρόκειται να συνεχίσουν τη ρύθμιση αυτή, μπαίνοντας για παράδειγμα ως εγγυητές. Δηλαδή, αν η τράπεζα μας ζητήσει εγγυητή για τον λόγο αυτό, δηλαδή για να ρυθμίσει τον πρωτοφυλέτη, ο οποίος έχει μεγάλη ηλικία, ζητήσει έναν νεότερο εγγυητή. Ο εγγυητής εννοείται πως έχει κάθε συμφέρον να μπει ακριβώς στο δάνειο αυτό, γνωρίζοντας όμως μόνο ότι το συμφέρει γιατί σαν μελλοντικός κληρονόμος θα συνεχίσει τη ρύθμιση. Διαφορετικά, εάν κανείς δεν θέλει να πάρει αυτό το δάνειο, γιατί κανείς δεν θέλει να μπλέξει, γιατί δεν τον συμφέρει, δεν θέλει το ακίνητο κ.ο.κ., εννοείται πως δεν μπαίνει κανείς εγγυητής, γιατί η αποποίηση της κληρονομιάς δεν τον βγάζει από την εγγύηση. Δηλαδή, αν σήμερα εγγυηθεί κάποιος. Και το πρόσωπο για το οποίο εγγυήθηκε φύγει από τη ζωή και γίνει στην πορεία κληρονόμος, ακόμα και να κάνει αποποίηση, θα συνεχίσει να είναι εγγυητής. Άρα λοιπόν θα έχει φορτωθεί το χρέος, θα έχει χάσει και την κληρονομιά. Επομένως, για να το κλείσω και εδώ αυτό, μπαίνουμε στις ρυθμίσεις που μας ζητάει η τράπεζα ως εγγυητές εφόσον είμαστε νεότεροι, εάν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τη ρύθμιση μετά το θάνατο του προσώπου που είναι πρωτοφυλέτης. Διαφορετικά, εάν δεν έχουμε εγγύητη, γιατί αρνούνται οι νεότεροι ή αποφασίζουμε για τον λόγο που προανέφερα να μην μπει δικό μας πρόσωπο εγγυητής, γνωρίζουμε ότι αν ρυθμίσουμε, το κάνουμε μόνο και μόνο για να παραμείνουμε στο ακίνητό μας για όσο τέλος πάντων μπορέσουμε να πληρώσουμε τη δόση αυτή, χωρίς όμως ορίζοντα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει η Σοφία ότι για το κομμάτι αυτό χρειάζεται ξανά κάποιο είδους διαχείριση και στρατηγική. Και κάτι πολύ σημαντικό, επειδή το διάβασα τώρα και εγώ πριν λίγο στο διαδίκτυο, έχει γίνει πάλι μια τροποποίηση στον κώδικα δεντολογίας τραπεζών, όπου οι τράπεζες, από ό,τι φαίνεται, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εισοδήματα να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, θα πρέπει να σου προτείνουν και τις ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης. Τι είναι οι ρυθμίσεις, οι λύσεις μάλλον οριστικής διευθέτησης? Είναι η εκποίηση του ακινήτου μέσω πληστηριασμού, είναι η εθελοντική παράδοσή του, δηλαδή να το δίνει ο ίδιος ο δανειολήπτης στην τράπεζα, είναι να το πουλεί και να δίνει τα χρήματα στην τράπεζα. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα πλέον, βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις
θα οδηγηθούν από μόνοι τους οι οφειλέτες να παραδώσουν ακίνητα είτε μέσω πώλησης είτε μέσω παράδοσης του ακινήτου στην τράπεζα, προκειμένου είτε να απομειώσουν το χρέος τους για να διασώσουν κάτι άλλο, είτε να βγουν από το πρόβλημα της υπεχρέωσης οριστικά με τον τρόπο αυτόν. Επειδή τώρα μας παρακολουθούν πολλοί και αναρωτιούνται, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει αυτό. Ο οποίος έχει ένα δάνειο το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει να συνεχίσει και λέει προτιμώ να πάω με αυτό το κίνητο, να κάνω μια πρόταση στην τράπεζα έτσι ώστε να φύγει αυτό το βάρος από πάνω μου. Θα σου πω, Σοφία. Καταρχάς, αυτό το κάνει υποχρεωτικά η πτώχευση. Έτσι, δηλαδή, αν αρνηθούν οι τράπεζες και μας πούνε ότι δεν θέλουν το ακίνητο, δεν δεχόμαστε να το πουλήσεις, ακόμα και αν το πουλήσεις, εμείς θέλουμε τη διαφορά του δανείου, αυτό το κάνει υποχρεωτικά η πτώχευση. Το πρόβλημα όμως πού βρίσκεται. Βρίσκεται στις περιπτώσεις που υπάρχει εγγυητής. Γιατί ένας οφειλέτης ο οποίος δεν ενδιαφέρεται να διασώσει ένα κίνητο και είναι έτοιμος να τα δώσει όλα για να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του, σκέφτεται και τον εγγυητή. Αν λοιπόν κάποιος έχει βάλει εγγυητή και πάει και κάνει πτώχευση, ο εγγυητής δεν απαλλάσσεται. Άρα λοιπόν ο εγγυητής συνεχίζει και οφείλει, παρόλο που εσύ έχεις πτωχεύσει και έχεις απαλλαγεί από τα χρέη σου και έχει εκποιηθεί το ακίνητο. Πρώτον. Δεύτερον. Μπορεί, για παράδειγμα, να μην σε συμφέρει να γίνει εκποίηση του ακινήτου μέσω πληστηριασμού, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα απαξιωθεί το ακίνητο, θα βγει σε χαμηλή τιμή και το υπόλοιπο της διαφοράς, δηλαδή της διαφοράς από την τιμή πρώτης προσφοράς που θα βγει το ακίνητο μέχρι το ποσό του δανείου όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με τους στόχους και τα έξοδα, να είναι υψηλό. Και το υπόλοιπο αυτό να το οφείλει και ο πρωτοφυλέτης και ο εγγύητης. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε κάθε συμφέρον να θελήσουμε εμείς οι ίδιοι να το πουλήσουμε σε μια καλή τιμή, προκειμένου η τράπεζα να πάρει τα λεφτά και να απομειωθεί σημαντικά η οφειλή μας και το υπόλοιπο είτε να το ρυθμίσουμε είτε αν δεχτεί η τράπεζα να το διαγράψει. Άρα λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές συνυπολογίζουμε και το τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει μπλέξει στην κατάσταση αυτή, όπως επίσης σε τι περιουσία έχει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος στο μέλλον θα κληθεί να πληρώσει το δάνειο αυτό. Σοφία, πρέπει να ζυγίσουμε, όλα τα πρόσωπα στα οποία εμπλέκονται στον δανεισμό και έχω πει και άλλες φορές, πολύ προσοχή, διαβάζουμε τη δανειακή σύμβαση. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και ο εγγυητής μπορεί να έχει λόγους να ελευθερωθεί. Έχουμε πει ή θα το γράφει η σύμβαση ή με τη συνδρομή ενός δικηγόρου μπορούμε να αξιολογήσουμε εάν έχει δημιουργηθεί η συνθήκη εκείνη που μπορούμε να ζητήσουμε την απαλλαγή μας είτε να καλέσουμε την τράπεζα να προχωρήσει σε εκτέλεση σε βάρος του πρωτοφυλέτη, προκειμένου να γίνει πληστηριασμός και να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται η οφειλή από πάνω μας για να ζητήσουμε την απαλλαγή στην πορεία. Και για να κλείσουμε αυτό με τα. Και μπορεί να κάνει μετά μια καινούργια αρχή τουλάχιστον. Αυτό είναι κάτι που με ρωτάει πολλοί κόσμο. Γιατί εντάξει, ναι, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και να μην χρωστάς πουθενά, δεν μπορεί να πάρεις δάνειο για αρχή, έτσι. Άρα λοιπόν, η νέα αρχή, δηλαδή ένα πρόβλημα που έχουμε όλοι και έχει και οικονομία, κύριε καθηγητά, είναι ότι τελικά οι τράπεζες δεν επιτελούν το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί και δεν χρηματοδοτούν. Αντιθέτως, μάλιστα δεν. Και παντού γίνονται εκκλήσεις και από υπεύθυνους και από Ευρωπαίους. Δημήτρη, αλλά τελικά οι τράπεζες εδώ που τα δεν είναι σε θέση, δεν το κάνουν κιόλας. Ο κύριος Λάμπρος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Μπορώ. Σας ακούμε. Όσον αφορά τα χρέη που μπορεί να έχει κάποιος και φύγει από τη ζωή, βαρύνουν τα παιδιά του τα χρέη, πρέπει τα παιδιά του να κάνουν αποποίηση κληρονομιάς. Βέβαια, θα πρέπει να κάνετε αποποίηση κληρονομιάς μέσα σε 4 μήνες από το θάνατο του κληρονομούμενου. Όπως επίσης. Τι περιουσία υπάρχει, αν υπάρχει μικρή ή μεγάλη. Ναι, ασχέτως, ναι. Μπορεί να μην υπάρχει καμία περιουσία. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να έχει μόνο χρέη. Κάναμε αποποίηση και να μην πάρουμε τα χρέη. Αυτό έλεγα πριν λίγο. Εκτός και αν υπάρχουν και χρέη και ωφέλη, μια περιουσία, εκεί το σταθμίζουν και κάνουν αντίστοιχες κινήσεις. Ναι. Εκεί μπορούν να κάνουν αποδοχή. Είναι υποφελία της απογραφής που λέει. Ναι. Μάλιστα. Και κάτι άλλο να ρωτήσω τους εργατολόγους. Βεβαίως. Η κόρη μου έχει πάρει σύνταξη χειρίας, εργάζεται εδώ και 3 χρόνια από το 17 εδώ και 4 χρόνια και έχει ανήλικο παιδί. Μειώνεται η σύνταξή της. Αν εργάζεται, αγαπητό το μικρό του κυρίου. Ο κύριος Λάμπρος. Κύριε Λάμπρο, αν εργάζεται, αν είναι συνταξιούχος από το 17 ήδη πρέπει να τις έχει κοπεί στο 3χρονο επάνω στο 50%. Όχι, δεν τις έχει κοπεί. Αν δεν έχει κοπεί, αν δεν έχει κοπεί. Το κύριε Λάμπρε,
Κύριε Λάμπρε, ακούστε μας. Αν δουλεύει από τότε και δεν τις έχει κοπεί, ας κάνει ένα ερώτημα ή μία γνωστοποίηση, μήπως έρθουν αναδρομικά να πληρώσετε και θα στενοχωρηθείτε. Γιατί λέει ο νόμος, λέει ο νόμος, κύριε Λάμπρε, ότι στο τρίχρονο, αν η χείρα εργάζεται, έχει δικό της μαγαζί ή αν ακόμη και αν παντρεύεται, θα δείτε σήμερα πρωτοσέλιδα σε δύο μεγάλες εφημερίδες ότι γίνεται επανέλεγχος στις τρεις περιπτώσεις που μόλις σας είπα. Ορίστε. Σε ποιες εφημερίδες? Σήμερα είναι στο πρωτοσέλιδο στον Ελεύθερο Τύπο. Γίνεται ακριβώς για το θέμα, κύριε Λάμπρε, που λέει γίνεται επανέλεγχος από το 17, λέει η εφημερίδα, σε όσες χείρες δουλεύουν, παίρνουν σύνταξη ή παντρευτήκανε, διότι αλλάζει το καθεστώς της χειρίας. Θέλω να το δείτε. Και με ανήλικο παιδί. Θέλω άλλο το παιδί. Το παιδάκι να ζήσει είναι άλλο το θέμα. Η χείρα, τι κάνει η χείρα από τα τρία θέματα που σας είπα. Παρακαλώ, διαβάστε το ή αφήστε ένα τηλέφωνο να σας το πούμε. Γιατί? Διότι αν δεν έχει δηλωθεί και είναι η κατάσταση της θυγατέρας σας όπως μας το είπατε, όφιλε να είχε περιοριστεί η σύνταξή της σε άλλο μικρότερο ποσοστό. Διαφορετικά, αν ή γίνει έλεγχος, θα στενοχωρηθείτε, θα σας ζητήσουν χρήματα πίσω, κύριε Λάμπρο. Okay, θα τους πω να το κοιτάξει. Ναι, κύριε Λάμπρο, καλώς κάνατε και ρωτήσατε. Καλώς κάνατε. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να είσαι μόνιμος υπουργός εργασίας, κύριε. Καλά, όχι, αυτό πατή. Καλά, όχι, μέχρι τώρα κακό κάνανε στους συνταξίουχους. Μη μου ευχόσαστε. Αν είναι κάτι για καλό, θα το κάνω. Να είστε καλά, κύριε Λάμπρο. Πάντως να το ξέρουν οι συνταξιούχοι, όταν λαμβάνουν σύνταξη χειρίας μετά την πάρο, οφείλουμε δικές τους ενέργειες όταν υπάρχει μεταβολή. Γιατί είναι παράληψη γνωστοποίηση. Θα σου πει η ασφαλιστική διοίκηση, θα σου πει το τμήμα συντάξεων, δεν μου το γνωστοποιεί. Αχρεωθήτως κατευληθέντα. Για μια δεύτερη επισήμανση, λέμε ότι αυτό ισχύει το 70-30 για όσους εργάστηκαν από τη 13η Μαΐου και μετά. Για τους παλαιούς που ήταν πριν τη 13η Μαΐου και τους βρίσκει συνταξιούχους απασχολούμενους, το θετικό να παίρνουν το 70% της σύνταξης και όχι πολύ μικρότερο που με το παλιό καθεστώς, θα πρέπει μέχρι το 2022 να εργάζονται. Και έτσι έχουν με αυτή τη μεταβατική περίοδο, θα μπουν και αυτοί στο κοινό που έχουν 70 οι παλαιοί. Δηλαδή πριν τη 13η Μαΐου του 2016, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Δύο χρόνια μεταβατική για να μπουν στο κοινό. Αλλά στην κυρία, σύμφωνα με ό,τι πολύ σωστά προσέθεσε ο Δημήτρης, ο κύριος Μπολόφης, επειδή είναι μετά το 16 η χείρα, η θυγατέρα, την αφορά αυτό που το είπαμε. Και σήμερα είναι πρωτοσέλιδο ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κατοίκος, που λέει έλεγχος σαφάρι σε πάθος τριετίας, τετραετίας. Να μην στενοχωρηθεί ο κύριος Λάμπρος. Είναι κρίμα τώρα. Γιατί και όλοι, κύριοι. Αυτό έτσι, και όσοι μας διότι αν είναι σε κατάστημα επαρχίας, κυρία Μύθιλη, που έχει πάει χείρα, το έχει δηλώσει. Δεν το έχει εντάξει υπάλληλος. Ή δεν έχει πάει χείρα σε αυτή την κατάσταση και δεν το έχει δηλώσει και γίνει έλεγχο σε δύο χρόνια, θα ντυστούν αναδρομικές περικοπές πενταετίας και θα στενοχωρηθούν. Και είναι κρίμα, γιατί πρέπει να επιστραφούν αυτά τα χρήματα και είναι πολύ κρίμα. Πριν κλείσουμε, επειδή αναφερθήκαμε και στην αποποίηση λοιπόν ή αποδοχή, απλά μεγάλη προσοχή στην προθεσμία, εντός 4 μηνών πρέπει κάποιος, αν θέλει να κάνει αποποίηση, αλλιώς κάνει σιωπηρή αποδοχή, και να τονίσουμε και να ενημερώσουν και τους συγγενείς, έτσι, και τους άλλους συγγενείς. Και τους συγγενείς, γιατί... και βεβαίως. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε, γιατί πάρα πολλοί νομίζετε ότι θα χάσετε τη σύνταξη και πήγατε και κάνατε αποδοχή σε όλα τα χρέη και στο οτιδήποτε, μην χαθεί η σύνταξη. Δεν έχει καμία σχέση η σύνταξη με την αποδοχή ή με την αποποίηση της... Μα η σύνταξη δεν εντάσσεται στην κληρονομία περιουσία. Δεν κληρονομεί τη σύνταξη. Δεν κληρονομεί τη σύνταξη. Δεν έχει να κάνει. Είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου και λοιπόν, εξετάζεται υπό δικές διατάξεις. Άρα λοιπόν, αποποίηση τη σύνταξη θα την πάρετε. Πήγαν και κάνανε όλοι και πήραν τα χρέη. Δεν έχει να κάνει με τη σύνταξη. Γιατί μπερδευτήκανε, μην χάσουν τη σύνταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 4:30. Καλό σας βράδυ.